Σπύρος Ρεβίθης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Μετρό. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα? Διαμαρτυρόμαστε για τον άδικο χαμό του συναδέλφου. Θεωρούμε ότι υπήρχε πλημελή έως καθόλου επίβλεψη από την υψηλή διοίκηση της Στασί. Δεν υπήρχαν κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη των εργαζομένων, οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, και οι δύο τα αποτελέσματα. Χάσαμε έναν αξιόλογο συνάδελφο, ένας άλλος συνάδελφος οδηγός του εργολάβου δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, και άλλος ένας είναι τραυματίας. Στο παρελθόν, στις 21 Αυγούστου, όπως μας κατήγγυλαν με φωτογραφίες οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 στο σταθμό Βικτόρια, υπήρχε εκτροχιασμός της ίδιας μηχανής, της λεαντικής μηχανής που είχε το θανατηφόρο ατύχημα προχθές, και η εταιρεία δεν ενημέρωσε κανέναν, το απασιοποίησε, και δεν γνωρίζουμε τίποτα παρά μόνο από τις φωτογραφίες ότι είδαμε και τις καταγγελίες των εργαζομένων. Υπάρχει μία φήμωση, μία τρομοκρατία στους εργαζόμενους να μην μιλούν, να μην λένε στα σωματεία τους τι έχει συμβεί, και αυτό είναι κατακριτέο και πρέπει να καταγγελθεί από όλους τους εργαζόμενους από όλη τη χώρα. Ζητάμε τη διασφάλιση της υγείας μας, της σωματικής μας ακεραιότητας, να ελέγχει η διοίκηση της Στασί, να πιστοποιεί τα μηχανήματα, να είναι πολύ στενό το πλαίσιο των μηχανημάτων που θα ανεβαίνουν πάνω εργαζόμενοι της Στασί, ώστε να διαφυλάτεται η σωματική τους ακεραιότητα και να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να προσφέρουμε το συγκοινωνιακό έργο, προκειμένου να εξυπηρετούμε τους πολίτες και να πηγαίνουμε ασφάλεια στα σπίτια τους.